Είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ ο Ρομπέρτος. Είμαστε οι 4 Elements, ή αλλιώς 4 στοιχεία. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε από το usmile.gr και από και από τη σελίδα μας στο Facebook usmile, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Κάντε και like. Σήμερα λοιπόν έχουμε αφιέρωμα για τον Ισολέα. Φοράς και την μπλούζα. Φορά και την μπλούζα εδώ. Για όσους βλέπουν. Νάτι. Και μπλούζα βέβαια και εδώ το Tomahawk. Είχα πάει και στο live το Σάββατο. Ήταν εκπληκτικό. Λεγότανε. Γινόταν για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι. Ναι, ναι. Λεγόταν Fam Come First για κάποια θέματα τέλος πάντων. Family. Family, ναι. Έτσι, η οικογένεια έρχεται πρώτη. Ναι. Ήταν η επίλεκτη, Vita Peace. World of Mouth. 12ος ήταν. 12ος. Τάκι Τσάν και Εισβολέα. Ωραίο. Ήταν ωραία. Εντάξει, Τάκι Τσάν για μένα ήταν κορυφή και Εισβολέα. World of Mouth, beatbox, εκπληκτικό. Καλό, έτσι. Πρώτο αυτό. Ναι, ναι, ήταν πολύ ωραίο. Κάνανε τίποτα σχέδια, τίποτα έτσι, σαν σκετσάκι, τίποτα... Ναι, και πάλι ξέρω, παίζανε με τα φώτα, με το φωτισμό, ξέρεις. Ωραία. Για πες μας εσύ, σήμερα έχεις ετοιμάσει ένα... Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του Εισβολέα, ή αλλιώς Ηλία Παπανικολό, έτσι όπως το λέμε. Λιάκος. Έχει πολλά ονόματα γενικά, το φωνάζουμε. Λοιπόν, ξεκίνησε όταν την εποχή το hip hop στην Ελλάδα πρώτο ξεκινούσε, δηλαδή μετά το TXE, λίγο μετά το TXE, που ήταν τα θεμέλια, ξέρω, της hip hop. Πιο συγκεκριμένο το 1997. ΑΓ. Ήταν στους άγνωστους γνωστούς, όποιοι τους αποτελούσαν ο Ταραξίας, ο Γέλος και ο Εισβολέας. Αλλά πρωτοεμφανίστηκε, έγινε όνομα πιο πολύ από συναυλίες στην Αθήνα, αλλά και από τη βοήθεια του Τάκι Τσάν με το Ρήμα για Χρήμα, το δίσκο που είχε βγάλει, που είχε κάνει μια συνεργασία εκεί πέρα. Το 2000 βγάζει το πρώτο solo CD, το Νεόλληνα Άκου, το οποίο εντάξει έκανε πάταγο για την εποχή του. Εντάξει, ναι, έτσι. Και επίσης το 2000 γραφήθηκε και ο δεύτερος δίσκος, η Αγνωστοφοβία, πάλι από ΑΓ, αλλά βγήκε σε αντίτυπα το 2001, που πάλι έκανε πάταγο, δηλαδή πούλησε πάρα πολλά αντίτυπα. Για εδώ το hip hop ήταν κάτι καινούργιο, κάτι πρωτοποριακό. Και το χτυπούσαμε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν κατά τις ιδεολογίες της hip hop. Όχι πως τώρα είναι, έχουν καλυτερεύσει τα πράγματα, αλλά εντάξει. Πάμε στο νέο Έλληνα Άκου. Πρώτο μας τραγούδι. Να το ακούσουμε, το solo CD. Πάμε να το ακούσουμε. Επιστρέψαμε ξανά, και από ένα εκπληκτικό κομμάτι. Από ΑΓ. Ναι, εντάξει. Συνεχίζουμε με την ιστορία του. Ναι, συνέχισε στα Τιγρές Σποράκια μαζί με τον Τάκι Τσάν, όπου κυκλοφόρησε και εδώ Θεωρία και Πράξη. Πολλά αντίτυπα. Εντάξει. Το 2003, έτσι. 2003. Συνεχίσανε πορεία πολύ καλή. Καλά, ναι. Εννοείται. Για εκείνη την εποχή, βέβαια, ναι. Έχουν βγάλει δύο δίσκους μόνο. Έτσι, αλλά... Όλα αυτά Τιγρές Σποράκια έχουν παραμείνει, ναι. Ιδέα που λέμε Τιγρές Σποράκια, δεν υπάρχουν. Στα ενδιάμεσα, βέβαια, ο Εισβολέας έχει βγάλει πάρα πολλά mixtapes και κυκλοφόρητα μόνος του. Έχει κάνει προσωπικές δουλειές. Επειδή είχε ακολουθήσει μια solo καριέρα το 2004 και μετά, επειδή είχαν διαλυθεί οι ΑΓ. Ναι. Κάπως αργά, βέβαια, διαλύθηκαν θεωρητικά, έτσι, γιατί πρακτικά, εντάξει. Το 2004 ήταν καλά. Εντάξει, για ένα κρούτο τώρα, ναι. Λίγοι το έχουν καταφέρει, εντάξει. Εντάξει, όντως, δεν κρατάνε τόσο. Ναι. Βέβαια, μετά τη διάλυση των ΑΓ, που ήταν ο Ταραξίας, ο Γέλος και ο Εισβολέας, ο Εισβολέας συνεργάστηκε μαζί με το Γέλο και έφτιαξαν ένα άλλο κρου. Σκοτεινή πλευρά. Τη σκοτεινή πλευρά, ακριβώς. Πολεμιστέ ζωή. Έχουν βγάλει το φοβερό δίσκο. Έχουν βγάλει ένα δίσκο μόνο, αλλά είναι καταπληκτικό. Πολεμιστέ ζωή. Είναι από τα ιού. Τραγούδι αναμνήσει. Εντάξει, είναι το πιο. Ανατολιστικό, που... δηλαδή. Ναι. Πραγματικά μετράει πάρα πολύ. Όλο ο δίσκο, όχι μόνο αυτό. Όλο ναι. Ο δίσκο. Και ο Γέλο μόνο έχει κάνει πολύ καλέ δουλειέ. Ναι, όπω η τέχνη. Ναι. Είναι τη δρόμη τέχνη. Είναι τη δρόμη τέχνη. Και θα μείνει παίχτη. Ένα χρόνο μετά από τη σκοτεινή πλευρά, που βγάλαμε το δίσκο. Το Πολεμιστές Ζωής. Ναι. Συνεχίζει με την πρώτη δισκογραφική του δουλειά, τον Ταλαβέρι με το Πνήσιο. Ακριβώς. Η οποία, όπως και αρκετές δουλειές του Εισβολέα, έχει. Το ρεμπέτικο με το. Με τη ραπ μουσική. Ναι. Συνδυάζει δύο μουσικές.
κάτι πολύ πρωτότυπο. Καλά, γενικά. Ναι. Βασικά, και για εκείνη την εποχή και για τώρα είναι πρωτότυπο. Ο Ισβολέας γενικά σαν πρωτότυπο είχε το ρεμπέτικο. Δηλαδή από αυτό ξεκίνησε, τον όθησε να προχωρήσει στο rap. Οπότε το συνδυάζει και βγαίνει πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Είναι ίσο, εντάξει. Είναι ίσο. Καλύτερα. Λοιπόν, το 2010 κυκλοφορεί το Γκέγγε. Είναι δίσκος του Ισβολέα. Πολύ αναμενόμενος δίσκος. Ναι. Και το 2011 είναι από τη Γκρέ Σποράκια, το όνομα και πράγμα, ο οποίος ο δίσκος αυτός έχει μια διαφορετικά, δεν υπάρχει DJ. Είναι ζωντανή ορχήστρα με σαξόφωνα, κρουστά, πνευστά, τα πάντα όλα. Έχει, αλλά έχουν βγει πολύ ωραίες δουλειές. Ό,τι έχει κάνει ο Ισβολέας δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάποιο. Από το ξεκίνημά του δεν έχει κάνει κάποιο τρομερό. Έχει δικό του στυλ βασικά, ναι, και προχωράει με αυτό το στυλ. Και δεν το έχει αλλάξει αυτό, ότι είναι από τους λίγους που έχουν μείνει σταθερού. Αυτό που τον εκφράζει, αυτό κάνει. Είχα πάει και στο προηγούμενο live με το Μύθος Καταρέι. Έλα ρε. Ήτανε, εντάξει. Από εκεί είναι και η μπλίδα που σούδασα το πρωί. Εντάξει. Όπου και πάλι ήταν πάλι καλεσμένοι, ήταν γέλος. Ο οποίος είναι στα live είναι φοβερός. Εντάξει, εννοείται. Ήταν 12ος πίθηκος, Hate Most, Νικήτας. Συναντήθηκαν πάλι όλοι μαζί. Ήταν κάποια στιγμή βγήκαν ένα freestyle μόνοι τους, ξέρω εγώ. Ήταν πολύ καλά. Μπράβο. Να βάλουμε σκοτεινή πλευρά και αμέσως μετά βάζουμε την Ταλαβέρνη με το Γνήσιο. Επειδή είναι. Συνδυάζει το ρεμπέτικο. Είναι Γνήσιο. Είναι Γνήσιο, πραγματικά. Επιστρέψαμε ξανά. Επιστρέψαμε, ακούσαμε τον Τελαβέρι με το Γνήσιο. Και από σκοτεινή πλευρά. Εντάξει, το δύσκολο να πεις. Φοβερά κομμάτια. Ναι, και τα δύο. Και σκοτεινή πλευρά, αλλά και από Ισβολέα. Μαζί με το ρεμπέτικο. Τελαβέρι με το Γνήσιο. Ήταν Γνήσιο τελικά. Ναι. Σταθερό λαϊκό. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τον Ισβολέα. Γενικά ο Ισβολέας, πώς έχει περάσει στη hip hop και η hip hop κουλτούρα, πώς έχει περάσει στην εποχή αυτή, πιο παλιά. Που ήταν καταδικασμένο πραγματικά. Αλλά επέζησε. Επέζησε. Και ειδικά στην Ελλάδα που είναι πιο πολύ haters, ξέρω εγώ και τέτοια. Ναι, εντάξει. Βασικά. Δεν υπήρχε το κοινό, εντάξει. Όπως τώρα. Δεν υπήρχε, αλλά βλέπεις. Είδες στην αυλή που φοράμε τι είχε γίνει. Ναι. Δηλαδή εντάξει. Ήταν ένα κατόρθωμα. Ναι. Πραγματικά κατόρθωμα. Για τους νέους πιο βασικά πιο πολύ, γιατί εντάξει. Εννοείται. Που τους εκφράζει πιο πολύ. Ναι. Είναι κάτι πιο αντίθετα. Στα δεδομένα, ξέρω. Και γενικά ο Ισβολέας έχει προσφέρει πάρα πολλά στη hip hop σκηνή. Έχει τόσους δίσκους, έχει 13 μόνο του δίσκους. Έχει βγάλει μόνο του 13 δίσκους. Τα mixtapes, οι συνεργασίες του. Έχει 10 mixtapes, 10 LPs. Έχει κάνει 14 δίσκους μόνο του. Φαντάζομαι τις συνεργασίες που έχει κάνει και με ΑΓ και με τη Γκρέ Σποράκια και με σκοτεινή πλευρά. Έχει συνεργαστεί με Ρόδες, με Μηδενιστή Υποχθόνιο, DJ Alex και The Boy, εντάξει εννοείται. The Boy πάντα. Έτσι. Έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες και πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην hip-hop σκηνή. Και ναι, είναι το στυλ. Πλέον είναι, όχι, αν όχι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους πέρα από τα groups, έτσι, μόνος ναι, του. Ναι, έχει κάνει. Γιατί εντάξει, σε group βασικά, ήταν στα Τη Γκρέ Σποράκια, αλλά κράτησε για λίγο όλο αυτό. Στους ΑΓ. Κοίτα, ΑΓ ήταν αξία. Ναι, εντάξει, ΑΓ, ναι. Που κράτησαν μαζί. Οκ, διαλύθηκαν. Διαλύθηκαν, από εκεί και πέρα ο καθένας πήρε τον δρόμο του. Αλλά και το Τη Γκρέ Σποράκια. Παραξία στο δικό του. Καλά, εντάξει. Και γέλος και Ισβολέας. Έναν άλλο δρόμο, πιο hardcore, πιο. Εννοείται, πιο χαβαλέ φάση. Εντάξει, όχι πως δεν είναι καλό στο Ταραξία, απλά. Από κάποια στιγμή. ΑΓ ήταν πολύ καλό. Ναι, στο ΑΓ ήταν εκπληκτικό. Αλλά έχει χαλάσει. Αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχει χαλάσει πάρα πολύ. Δεν είναι πλέον, δεν βγάζει τόσο καλά κομμάτια από όσα θα μπορούσε να βγάλει. Πάντως και τα Τη Γκρέ Σποράκια, δηλαδή έχουν βγάλει δύο δίσκους μόνο, αλλά κάνουν συναυλίες μαζί, δηλαδή. Ναι, εντάξει, ουσιαστικά εντάξει. Είπανε και κομμάτια στο live που πήγα το Σάββατο από Τη Γκρέ Σποράκια. Δεν είναι ότι είπανε μόνο τα έκτισαν τα δικά του. Ισβολέας τα δικά του. Ναι. Είπανε και από Τη Γκρέ Σποράκια, οι οποίοι είναι έτσι πρωτοπόροι. Δηλαδή, όποτε θα βγάλουν, έχουν βγάλει λίγους δίσκους, δύο δίσκους, αλλά ό,τι βγάλουν θα είναι πρωτότυπο για την εποχή. Έτσι. Με ποιον είχαν κάνει συνέντευξη τα Τη Γκρέ Σποράκια, με το 12ο ήτανε. Ναι, με το 12ο. Με το 12ο, το είχα δει, ναι. Το πώς άρχισε και. Ναι, ήτανε. Οι πάντες έχουν γέγια, ναι. Ναι, ήταν. Ήταν τυπάκια. Και από Τη Γκρέ Σποράκια, το όνομα και πράγμα που έχουν βγάλει με την μπάντα και όχι με DJ το 2011. Φαντάσου έτσι. Ναι. Το έχουν προσπαθήσει και άλλοι πιο πριν, αλλά δεν το έχουν καταφέρει. Ναι, γι' αυτό δεν το έχουν βγάλει παρά έξω. Αλλά το κατάφεραν και έχουν βγάλει πολλά κομμάτια όπως το
Εντάξει. Έχουν βγάλει πολύ ωραία κομμάτια. Συνεχίζουμε με το. Οπαλαλά. Οπαλαλά. Πάμε στο Οπαλαλά. Ήρθαμε. Επιστρέψαμε. Έτσι. Από το Οπαλαλά. Οπαλαλά. Με ρεμπέτικο. Έτσι. Το τελευταίο. Τι. Τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα εκπληκτικά. Εννοείται. Ρεμπέτικο. Έτσι. Θέλουμε να πούμε για το καινούριο δίσκο που έχει βγάλει μαζί με τον Εύεσορο Ισβολέα. Εκπληκτικό. Και από την πλευρά του Ισβολέα, σαν στίχους. Σαν στίχους, ναι. Και flow και τα πάντα. Flow. Τα πάντα. Εύεσορο για μένα είναι πολύ καλός. Ταλεντάρα σε παραγωγές. Είχα πάει στο. Το ξέρεις ότι γράφει κιόλας, έτσι. Έχει βγάλει. Έχει βγάλει, ναι. Εύεσορο έχει κάνει φοβερές συνεργασίες. Ναι. Εκτός από αυτό και μόνος του. Έχει βγάλει με. The True Answer, καλά, με Answer το κορυφαίο. Flow, κορυφαίο, yeah. Ναι. Yeah. Ο Μύθος Καταραίει πάντως ήταν ένας δίσκος. Κουτόφωνο. Ο οποίος όλα τα κομμάτια τα είχα ακούσει και είναι ένα προς ένα, με αρέσουν πάρα πολύ. Εύεσορο. Από τις καλύτερες, από τα μεγαλύτερα μίξ που έχει κάνει. Ρε, παραγωγές, μουσική, τα πάντα, ρε, είναι ταλεντάρα. Και για τον Ισβολέα μου φαίνεται του άξιζε αυτός ο δίσκος. Ήτανε, δηλαδή, το comeback, δηλαδή, μετά από κάποιο αρκετό χρονικό διάστημα. Έσκασε μια βόμβα έτσι με ένα δίσκο, φοβερό όμως. Και θα μείνει. Και στα live που κάνε κάτι ο Εύεσορο μόνος, ξέρω εγώ, σαν DJ, δηλαδή, ξέρεις, παραγωγές, τις έβγαζε μόνος του, ήταν πολύ καλός. Ήταν σε όλο το live, δηλαδή και δεν βγήκε. Και Εύεσορο. Όχι, μου φαίνεται θα πήγαινε την Κυριακή. Εγώ πήγα το Σάββατο μόνο. Εγώ σου λέω για το Μύθος Καταραίει, για την παρουσίαση δίσκου. Ναι. Ήταν όλη την ώρα. Δηλαδή από τη στιγμή που βγήκε ο Γέλος με τον Αρμάντο. Ναι. Όλη την ώρα. Μετά ήταν πάνω στη σκηνή. Ο Αρμάντο δεν δουλεύει στο μέρο του Τακιτσάν. Όχι, μου φαίνεται έχουν σπάσει. Έχουν σπάσει, μου φαίνεται. Ναι. Εγώ τον είχα δει πριν κάτι μήνες. Τα εισιτήρια ο Αρμάντο μας τα έδωσε εμάς. Μέσω ενός φίλου μου, ναι. Τα τουαζάρες, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, είναι τυπάς, από τα λίγα τυπάκια, ξέρω εγώ. Ναι, πολύ κομπλέ. Και έχουνε κιόλας, ξέρω εγώ, με το Γέλο αρχικά. Ο Γέλος πολύ καλός και σε flow, δηλαδή έχει κάτι, έχει ένα στυλ. Ναι, δηλαδή είναι αξία. Απλά ποτέ, ξέρω εγώ, δεν ήταν μόνιμα στη σκηνή, ήταν. Πάντα, ξέρω αυτό εγώ. Αυτό κάνει όποτε έχει κέφι. Ναι, όποτε έχει κέφι, όποτε γουστάρει, ξέρω εγώ. Έβαλε και το βίντεο κλιπ με το. Είναι του δρόμου τέχνη. Α, μαζί με τον Ισβολέα. Ναι. Ναι, εντάξει. Ωραίο βίντεο κλιπ, εντάξει. Έτσι θα μείνει πέφτει. Το νιώθουνε, σας λέμε τα σπέρια τους ψηλά. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το καινούργιο δίσκο για τα παιδιά μόνο. Να το αφιερώσουμε στο λίμπο. Να τον αφιερώσουμε στο λίμπο, ναι. Εννοείται. Ωραία, πάμε για τα παιδιά μόνο. Για τα από παιδιά. Με τους Καταραίει. Επιστρέψαμε. Ήθελα να πω αυτό για τον Αρμάντο που λέγαμε. Ναι. Μας έστειλε ένας ακροατής ότι πλέον έχει φύγει από εκεί και κάνει. Ναι, όπως προείπα, έχουν σπάσει, έχουν διάγει. Ναι. Και έχει πάει στο Χαλάνδρι και κάνει τρύπες στην πλαρίκια, ξέρεις. Ναι. Χαλάνδρι, shake tattoo, στον τάσκ. Για τη δισκογραφία του ακόμα θα σημειώσουμε ότι το 2002 είχε βγάλει τα αφιερωμένα. Το πρώτο. Το πρώτο, ναι. το 2003 το αφιερωμένα 2. 2004 όπου έχει βγάλει πολλά το 2004, ήταν το ανέβασμα εκεί πέρα, το μόνο αγάπη, αφιερωμένο 3. Τρόπο ζωής. Το The Instrumentals Alike. Στο mixtape. Ναι, σε mixtape όντως. Το 2005 έβγαλε το mixtape Rimes. Και πίνω μπύρες. 2005 με τις πάντες μόνο. Το 2006 με ένα mixtape το Θέλει Ακόμα και ο Θεός. Έτσι. 2006 ακόμα το Χαλαρουίτα. Εντάξει, ναι. Μάγκανε ζωή μικρή. Έτσι. Mixtape ακόμα το 2007 Θέλεις Απλά τον Ισβολέα. Αλήθειες Αυθόρμητες. 2008 τα λαβέρι με το γνήσιο. Εντάξει. Κορυφή. Ήταν και πρώτη προσωπική δουλειά, εντάξει. Ναι. Αλήθειες Αυθόρμητες στο mixtape το 2008. 2009 Καλή Φάση. 2010 το Γκέγκε. Και το 2011 μαζί με την Κρασπορά και είχε βγάλει το. Και 2012 ο Μύθος Καταραίει. Ναι. Για μένα από όλους αυτούς είναι αγαπημένος μου ο Μύθος Καταραίει. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Καμικάζει. Υπάρχουν πάλι κάτι. Δεν είναι. Πιο καινούριο. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνει. Παραγωγή όντω δεν είναι. Το Γκέγκε είναι πολύ καλό. Εννοείται.
Εντάξει, αλλά μου φαίνεται ο Μύθος Καταρρέ ήταν ένας δίσκος ο οποίος έπρεπε να βγει για τον Εισβολέα. Καλά, εννοείται. Και μου φαίνεται Καμικάζι, Κουτόφορτο είναι από τα κορυφαία κομμάτια για τα παιδιά μόνο. Τα θέλω τη στιγμή. Το είπε και στο live αυτό. Πολύ ωραίο. Εντάξει, όντως άξιζε τον δίσκο πάρα πολύ. Ναι. Και μπράβο του δηλαδή, για τη δουλειά που έχει κάνει. Δεν είναι μόνο αυτή η δουλειά, είναι ότι είναι μόνιμα. Είναι μόνιμα καλός, δηλαδή σε αυτό που βγάζει μόνιμα θα είναι πρωτοπόρος και θα βγάλει κάτι καλό που θα αρέσει πάνω στο κοινό. Δηλαδή έχει τα μπερκινό. Η θετική του ενέργεια εντάξει, που βγάζει πάνω στη σκηνή. Ακόμα και άμα είναι χάλια ψυχολογικά. Ναι, εντάξει, δηλαδή, είναι αυτό που όλες μας κάνει. Κάναμε πιτ, ξέρω εγώ, όλη την ώρα με το που βγήκε η σχολεία. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ. Είναι καλύτερος, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει βγάλει τα mixtapes και καλά για τους φίλους. Όλα αυτά που έχει βγάλει, τα 7 mixtapes από εκεί. Έχει βγάλει πάρα πολλά. Σε όλο καριέρα που έχει κάνει, έχει βγάλει άπειρους δίσκους μόνος, 14. Και η καριέρα του, εντάξει, δηλώνει ουσιαστικά την απλότητα πάνω στο hip hop. Γιατί δεν κάνει. Ακριβώς. Κάνει αυτό που γουστάρει και γουστάρουμε όλοι μας, εντάξει. Δεν υπάρχει hater. Αυτό, δηλαδή κάνει αυτό που θέλει αυτός και δεν σκέφτεται τι θα θέλει το κοινό να ακούσει. Ναι, όπως τον βλέπουμε κιόλας. Ακριβώς, εδώ ο Εισβολέας. Έτσι. Είναι αφασία. Σπάρφα γάμα εποχές. Αφασία, αφασία. Ναι. Λοιπόν. Tomahawk. Στους Tomahawk είναι Tomahawk. Έχει κάνει τις καλύτερες δουλειές μου φαίνεται από τότε που είχε Tomahawk. Στο One Love, ας πούμε, το κομμάτι. Τι πάει να πει Tomahawk, δηλαδή τι είναι. Tomahawk είναι. Tomahawk ουσιαστικά είναι πολλά κρου που συνδέονται, κάνουν, βγάζουν κομμάτια μαζί. Όπως το One Love, το DJ Boy Pest τους. Όπου πολλές συνεργασίες. Το Τρενάκι του Τρόμου ήταν ένα κομμάτι. 21 καλλιτέχνες μου φαίνεται. Έχω να είναι μέσα σε ένα 15 λεπτά. Όχι, όχι. Μου φαίνεται 11 λεπτά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εκπληκτικό επίσης. Πολλοί από τους κορυφαίους που χώνουν εκεί μέσα. Είναι VTP, έχει έτοιμο νομίζω. Είναι πολύ, τώρα μέχρι να θυμηθείς 21 καλλιτέχνες, εντάξει. Οπότε πάμε στο Σε πίνω λίγο λίγο, είναι ένα solo κομμάτι που έχει βγάλει. Ακυκλοφορημένο, αλλά δεν είναι σε δίσκο. Οπότε πάμε να τα ακούσουμε μαζί με το βίντεο κλιπ. Για όσους μας βλέπουν, ναι. Σε πίνω λίγο λίγο. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν για το Λίμπο. Ναι, πιο πολύ για και το αυτό Λίμπο, ήταν για το και Λίμπο. Αυτό ήταν για το Λίμπο. Ναι. Εντάξει. Έχει βασικά αυτό. Ειδικά του φίλου μα, όλοι μα εκπροσωπεί. Μαλαματίνε τώρα. Μα κάνω εισβολέα, θα ήταν ο μόνο καλλιτέχνη που θα βγάζει τραγούδι για τη Μαλαματίνα. Ο μόνο. Ο μόνο, εντάξει. Χαλαρά. Εντάξει, Καλαματιανό δεν είναι. Ναι, και μάλιστα στο live είχαν πει το κομμάτι. Λέει εγώ από Καλαμάτα και θα κοιτάξω ένα από πύργο. Α, ο πύργος, ναι. Πύργος Καλαμάτα, μπράβο, μπράβο. Όπου εντάξει. Κορυφή, ναι, εδώ. Δεν υπάρχει. Να πούμε λίγο για την Κρασποράκα. Ναι. Εντάξει, σαν καλλιτέχνε είναι και οι δύο άψογοι. Ο Τάκι Τσάν ήταν και στο Ζητανή. Έτσι. Εντάξει, Τάκι Τσάν πιο παλιά ήταν τώρα. Είναι. Πιο παλιά ήταν πάντα στη σκηνή, δηλαδή. Μέχρι. Κάποιο. Κοίτα, το 8 σταμάτησαν. Το 8 δηλαδή ναι. Ήταν τελευταίος δίσκος του μηδενιστή το 50-50. Ναι, εντάξει. Και μετά δεν ξαναβγάλανε σαν Ζητανή. Διαλύθηκαν τελείως. Ναι, σαν Ζητανή. Απλά ακόμα το κοινό έχει μείνει στο Ζητανή. Πάντα θα υπάρχει, γιατί ήταν old school και θα παραμείνει. Δηλαδή ναι. Είναι διαχρονική Ζητανή. Άσχετα που αν κάποιοι από αυτού δεν το κάνουν πλέον σαν hip hop, ναι, το βλέπουν πιο πολύ. Κλαμπ και ναι, ξέρεις. Ναι. Όπως βλέπουν και στη φωτογραφία. Τάκι Τσάν, Εισβολέα στην Κρασποράκια. Έτσι. Εδώ είναι θεωρία και πράξη. Ναι. Θεωρία και πράξη. Ακούστε τη θεωρία. Αλλά. Εντάξει. Ούτε ο μηδενιστής έχει κρατήσει σταθερό. Μόνος που μπορώ να πω ακόμα ότι έχει μείνει σαν hip hop και όχι σαν κάτι άλλο είναι ο Τάκι Τσάν. Τάκι Τσάν, Χαρμάνης. Και Χαρμάνι. Ναι. Η Αμερική τέλος πάντων, εντάξει. Η Αμερική, οι υπόλοιποι θέλουν να είναι wannabe. Wannabe swag. Ναι. Οι πιο πολλοί. Οι πιο πολλοί αλλά για clubs. Αντιγράφουν το αμερικάνικο στυλ. Ναι, όντω ισχύει. Υποχθόνιος για παράδειγμα. Υποχθόνιος, ας πούμε. Με το crank. Έχει βγάλει και δίσκο και diz, ας πούμε. Ναι, για τον Εισβολέα που εντάξει δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Ναι. Τι ξέρει την ιστορία, έτσι.
Εντάξει, δεν χρειάζεται να αντιμούμε εδώ πέρα, απλά... Όχι, δεν είναι τίποτα κακό, απλώς... Εντάξει, ας το μην αναφερθούμε, απλά ότι δεν μπορεί κάποιος καλλιτέχνης όπου ουσιαστικά... Έχει τόσα στοιχεία στην ναι, και να τον κράζει κάποιος ο οποίος έχει κάνει κάποια καλά πράγματα, απλά τώρα... Δεν το έχει χαλάσει, το έχει χαλάσει. Και δεν είναι αρκετά αυτό που έχει κάνει, δηλαδή. Ξέρεις, απλά το κάλυψαν οι άλλοι. Ο εισβολέας απλά ήταν πάντα για μένα, είναι ο νούμερο ένα χιπόπερ στην Ελλάδα. Όπως, γιατί αν εξαίρεσαι εγώ εισβολέα, από εκεί πέρα στα κρουζ, όπως TXE, όπως δηλαδή, για μένα VTAPIS, για σένα μπορεί να είναι βορρά, Giant, στοίχημα. Διαφορετικά εγώ στάξει. Εντάξει, ναι, εννοείται αυτό, απλά η VTAPIS είναι 10 χρόνια. Κοινά, 10 χρόνια πάνε 11 σαν VTAPIS. Αλλά χώνουν χρόνια. Τι σαν VTAPIS, η μισή έχουν φύγει, ρε. 4 άτομα έχουν μείνει από τα 7. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Πλέον δεν είναι VTAPIS για μένα, εντάξει, είπαμε. Τα παλιά για μένα. Κοίτα, προσωπική άποψη, τα παλιά αξίζουν για μένα. Εξουσία ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή... Και δώσαν διαφορετικό στυλ. Επειδή το δίνανε μέσα από PC, δεν το δίνανε σε CD. Έδωσαν ναι, κάτι καινούριο. Ναι, το δώσαν δωρεάν. Ναι, ουσιαστικά. Αυτό. Αλλά εντάξει, ότι ήταν. Έλα τώρα, άσαργος, χέιτμος, φορτσάτος. Είναι και οι τρεις εκπληκτικοί, εντάξει και ο Λάμπρος ήταν καλός. Εννοείται, αλλά σου λέω, εντάξει, ο Λάμπρος έφυγε. Τα παλιά ξέρουν τα καινούργια, τώρα έχουν μείνει 4 άτομα. Κοίτα, δεν λέω ότι δεν είναι καλή. Βάπτισμα πυρός. Ωραίος δίσκος. Ωραίος δίσκος. Και το Εφλεκτόν, άμα το κάνεις και το σκεφτείς. Ναι, εγώ όταν το πρώτο άκουσα, ας πούμε, δεν μ' άρεσε. Μετά όμως ήταν... Αλλά η συνάντηση δεν μ' άρεσε, δηλαδή... Όχι, ήταν να πέσει στο δίσκο. Καλά, υπερβάλλεις λίγο, απλά... Όχι, να πέσεις, δεν καθόλου. Έλα, πέστε κάτω με στυλ 2. Hate most. Έλα, ναι, ήταν η συνάντηση, το τραγούδι, συνάντηση το 2 και 4. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο τραγούδι από την Κρεσποράκια. Όνομα και πράγμα από την μπάντα, όπου δεν έχουν DJ. Είναι μόνο με ορχήστρα. Πάμε. Επιστρέψαμε, ακούσαμε το κομμάτι Γουστάρο Φάση, από εισβολέα, πάντα. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στο YouSmile. Είτε για αφιερώσεις είτε για οτιδήποτε ερωτήσεις. Πείτε μας, στείλτε μας κανένα μήνυμα για το αν θέλετε να αλλάξουμε κάτι, τι αφιερώματα θέλετε να κάνουμε, τραγούδια, ό,τι παραγγελίες θέλετε. Μπαίνετε στο YouSmile, αυτό και στείλετε μήνυμα. Στο Facebook και κάντε και like άμα θέλετε. Έτσι. Να μας ακούσετε. Πάντα. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κάνε ένα αφιέρωμα για την εισβολέα. Αμέ. Με σχετικά όσα κομμάτια μπορούσαμε να βάλουμε για, ναι, για το χρόνο που στην καριέρα. Και εντάξει, τα πιο βασικά κομμάτια τα βάλαμε. Ναι, από ΑΓ, μικρέ φοράκια, σκοτεινή πλευρά. Ακριβώς. Θα θέλαμε να βάλουμε και το «Η θάλασσα, το γαρό και εσύ». Αλλά δεν επιτρέπεται γιατί εντάξει είπαμε. Είναι λάθος ναι. Παραδείγματα και εντάξει δεν θέλουμε ναι. να πάμε. Αν και είναι κομματάρα ειδικά για καλοκαίρι. Εννοείται, ταιριάζει πάρα πολύ. Εντάξει και το σε πίνω λίγο είναι τελείως άραγμα φάση. Για όσους βλέπουμε και το δίσκο από ΑΓ. Αυτή είναι η άδεια μας στη φοβία. Ο δίσκο που ήταν βγάλει το 2001. Ναι. Με πολλά αντίτυπα, πάρα πολλά για την εποχή του. Ναι. Εδώ είναι η εισβολέα στη Γέλος. Ο Γέλος είναι με τα χέρια έτσι. Φάση Νταμιάνα, μα καταλάβατε το. Εντάξει, στυλάκια πάντως. Ναι, ναι, οκ, ναι. Έχουν φάση. Εισβολέα, εντάξει. Στον Γκένιε. Έτσι, πολύ φρόνα και εντάξει, δεν είναι καλά έτσι. Η φωτογραφία αυτή μου φαίνεται για όσοι βλέπουν, ναι. Τάκι τσάν εισβολέας, σαν την κρασποράκια. Ωραία. Εδώ το solo CD από τον Άκου. Κάνουμε μια ανακεφαλαίωση στο λοιπόν πιο πριν. Για να σας μείνει και κάτι. Ρήμα για χρήμα, εντάξει. Το πρώτο. Το δεύτερο ρήμα για χρήμα είναι κάπως έτσι, αλλά με πιο μεγάλο το κιτσάρ, βέβαια. Ναι, τσίγι. Ακριβώς. Εδώ πέρα έγινε γνωστό ο Λέας. Ρήμα για χρήμα. Ρήμα για χρήμα. Σκοτεινή πλευρά, μαζί με γέλιο. Πολεμιστές ζωής. Ακριβώς, δισκάρα. Ναι. Πολύ ωραίος δίσκος. Τιγρές φοράκια. Είναι εδώ πέρα το όνομα και πράγμα, The Band. Τιγρές φοράκια. Ακριβώς. Για όσους ξέρουν. Λοιπόν. Να πούμε για κάποια κυκλοφόρητα που έχει βγάλει. Όπως είπαμε, έχει βγάλει 14 δίσκους μόνος του. Να. Ακυκλοφόρητα δεν είναι. Και mixtapes. Ναι, και mixtapes και LPs, τα πάντα έχει βγάλει. Είμαι στο. Όχι. Είμαι στο. Όχι.
Είμαι στο θέμα μου. Ναι. Έχω το θέμα μου. Έχω το θέμα μου, είμαι στο θέμα μου. Ναι. Σκάλωμα. Ναι, τελείως. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει. Πολλά βέβαια, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Καλά, ναι. Σε πίνω λίγο-λίγο. Εντάξει. Άμα. Και πάμε να ακούσουμε ένα κυκλοφόρητο. Τελείωσε κυκλοφόρητο. Το τέσσερα δίσκο είναι. Το νόμιμο και το παράνομο του Εισβολέα. Ωραία. Και αυτό. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε ύστερα από το κομμάτι το νόμιμο και το παράνομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Αρτέμι και την Ευθύμη, διότι μας πρόθεσε στο μέσω της σελίδας στο Facebook το Hip Hop Shop. Ναι, Hip Hop Shop Athens. Ακριβώς, εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Έχουμε βέβαια εκπομπή και την άλλη Πέμπτη που σας περιμένουν να μας ακούσετε. Μία με δύο πάλι. Ναι, Four Elements. Τέσσερα στοιχεία. Σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή. Τα λέμε τότε. Καλά μπάνια. Καλά μπάνια. Καλό καλοκαίρι. Άμα φύγετε για κοπές. Γεια σας. Γεια σας. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν. Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.